Αφού τα καθάρισα και τα έπλυνα από τυχόν λάδια και ψιλοσκουριές, βγήκαν έξω και βάφτηκαν με το ίδιο χρώμα. Εδώ είναι ο ρότορας, ο ένας, με τους 24 βαρμίτες και ο δεύτερος εδώ. Εδώ είναι το πάνω μέρος του ιστού της γεννήτριας και εδώ είναι όλη η βάση της γεννήτριας. Για ρίχτε μια ματιά. Εδώ μπαίνει η ουρά και το παξιμάδι. Εδώ είναι το σύστημα των πινιών. Και εδώ είναι το πλατό που δένονται τα πτερύγια πάνω και βιδώνουν πάνω στις βίδες, που βγαίνουν από τους μαγνήτες της ρότορας. Εδώ μπαίνει το ρουλεμάν, το μουαγιέ. Το στηρίζω τώρα πάνω, βέβαια τώρα δεν φέρνει τίποτα γιατί είναι καλυμμένο. Αυτή είναι η πιο μεγάλη μου γεννήτρια, είναι περίπου 2,2 κιλοβάτ. Αλλά πού να τα πιάσω αυτά κιλοβάτ αφού δεν έχουμε αέρα εδώ στην περιοχή μου. Αυτά είναι μόνο για νησιά. Να είσαι στο Αιγαίο που έχει κάθε μέρα αέρα, να γυρίζει και καλά πτερύγια. Και η βάση. Πάλι. Τα λέμε. Και τώρα φίλοι μου συνέχεια. Αφού όλη η βάση της γεννήτριας καθαρίστηκε, βάφτηκε, εδώ αυτό το σημείο δεν μπαίνει πολλιά γιατί μπαίνει ο σωλήνας που είναι η βάση της ουράς. Εδώ είναι η βάση αυτή η οποία στηρίζει το σύστημα των ποινίων, βιδόθηκαν με inox, βίδες και ροδέλες και εδώ είναι η βάση του μουαγιέ. Είμαστε έτοιμοι, εδώ είναι τα ρουλεμάν του μουαγιέ όλα, εδώ είναι το μουαγιέ βαμμένο έτοιμο, οι βίδες που θα στηρίξουν το σύστημα με τους μαγνήτες των ρότορα, ροδέλες, βίδες κλπ. Και γράσους που θα μπουν στα ρουλεμάν. Λοιπόν, εδώ είναι ξέχασα πως το λένε, τέλος πάντων τσιμούχα για τη στεγανοποίηση, να βγαίνουν τα γράσα έξω γύρω από τον άξονα εδώ, δηλαδή μπαίνει εδώ πίσω. Ωραία. Και προχωράμε στη συνέχεια. Όλο εδώ πανοραμικά η βάση. Λοιπόν, εδώ στο μπάγκο του εργαστηρίου. Θα εγκαταστήσω το μουαγιέ και προχωράμε. Τώρα βιδόθηκε το μουαγιέ πάνω στη βάση, πήκε η τσιμούχα πίσω, μπήκαν και τα γράσα, δεν γυρίζει τρελά γιατί το κρατάει το γράσο μέσα, αλλά γυρίζει πολύ άνετα μπορώ να πω. Έχει δουλέψει και 2 χρόνια η γεννήτρια, είχαν στρώσει τα ρουλεμάν, ο άξονας κλπ. Μια χαρά είναι. Πολύ γλυκά. Αυτό είναι.
Για ρίχτε μια ματιά εδώ στη βάση. Για όποιον στο μέλλον θέλει να αντιγράψει κάτι, θα δείξουμε και τις λεπτομέρειες εδώ. Τα αρχικά σχέδια έχουν πάρθει από κάποιον τύπο από την Αμερική, με μικροτροποποιήσεις. Δούλεψε 2 χρόνια, 2,5 γεννήτρια πάνω και κατέβηκε για βαψίματα ή για φρεσκαρίσματα, γιατί υπήρχε και ένα μικρό θόρυβος. Είμαστε κομπλέ και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά στο επόμενο βήμα. Καλό. Τα λέμε.